Αφού το ανθρώπινο σώμα είναι εκείνο που οδηγεί τον άνθρωπο εις την αμαρτία, για ποιο λόγο εξαναγκάζεται η ψυχή να ζει μαζί με το σώμα και να υφίσταται όσα υφίσταται εξαιτίας των πειρασμών αυτού του σώματος? Για ποιο λόγο δηλαδή ερχόμαστε στη γη με σάρκα και οστά? Και ποιος σας είπε ότι το σώμα είναι εκείνο που αμαρτάνει? Η ψυχή είναι εκείνη που κυβερνά το σώμα και αυτή λέει το ναι ή το όχι. Η σάρκα είναι ουδέτερη. Η σάρκα είναι ουδέτερη. Τι θα πει η ψυχή? Αυτό θα κάνει το σώμα. Και φυσικά και το σώμα αμαρτάνει, και μάλιστα ειδικότατα, ιδιαίτατα στα σαρκικά αμαρτήματα. Μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Παν αμάρτημα, εκτός του σώματος εστίν, το λέει στο Α' Κορινθίους 6 κεφάλαιο. Ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Ώστε και η αμαρτία, και το σώμα έχει αμαρτία, αλλά η ψυχή κατευθύνει. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει ότι μετά την Ανάσταση θα δώσουμε λόγο στο Θεό και θα σταθούμε και με το σώμα μας, προσέξτε, και με το σώμα μας και με το πνεύμα μας, για να δώσουμε λόγο απέναντι εις τον Θεό. Μην το ξεχνούμε λοιπόν αυτό. Αλλά τον Κύριο λόγο τον έχει η ψυχή. Και ύστερα ακόμη, αν θέλετε, άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή, γιατί θα ήταν άγγελος. Άνθρωπος είναι και το σώμα και η ψυχή.